Είμαστε παρόντες να υποδεχτούμε το μοίρο νύμου κριτικό. Βρισκόμαστε εδώ να σας αποχαιρετήσουμε. Νέος, σχεδόν ανώριμος άνδρας, γεμάτος όρια και ελπίδες για τη ζωή σου, έφυγες πριν από 43 χρόνια, δίνοντας κόπο στην πατρίδα για την δική της πλάσμαση. Η ίδια πατρίδα σε καταχώρησε, σε κατέταξε μαζί με δεκάδες άλλους σε λίστα μακρόχρονης απουσίας. Σε συγκεκριμένη ιστορία γεμάτη ερωτηματικά, ποτέ δεν γράφει. Φάκελος αρμωμένου Κύπρου. Και δίνει το όνομά σου. Και έδινε το συνηθισμένο από τα χρόνια κατή, εκεί στην κύκλη της ιστορίας, όπου βρισκόσουν και εσύ εργασμένος για σχεδόν 40 χρόνια. Από μια πολύχρονη αναζήτηση, έντονη, ψυχοφόρα, απάνθρωπη για την οικογένειά σου. Πόσες φορές αλήθεια, ο Θεοδός και δικός ο πατέρας σου, σε αναζήτησε με λουγό πόνο και χαρακτηριστική αξιοπρέπεια. Η μητέρα σου Χριστίνα, με αγωνιώδη προσμονή, πόσες ευχές για τον ελληνισμό σου. Τα αδέρφια σου, η Χαρά, ο Σίμος, ο Γιώργος, η Πέστα, με πόση αγάπη, κλάμα, θυμό, σε διάβαση την παρμάλινη στήλη, άκουγαν το όνομά σου και αντάμωναν την άγρα σου στον χώρο του δικαστηρίου σου. Και εσύ από όλου, απουσίασε από τον τόπο σου, την οικογένειά σου, τους φίλους σου. Απουσίαζε μονιώτη τον 20 και κάτι χρόνο σου. Ξεπερνώντας τον νεαρό της ηλικίας σου με προφανή οριμότητα, καταδικάζοντας την ύπαρξή σου η δική σου επιλογή. Εκείνο το βαρύ, στη ζέστη την προδοσία και πολλές στόχες ημέρες 16 Αυγούστου του 1974, ρίχθηκε στα βαγόνια υπερπίστεως και παπίλος. Εσύ και οι έντονοι πολεμιστές σου της ιδεολογικής και ελληνικής δύναμης Κύπρου σε μια αγαπητική μάχη, μια ιστορική αναμέτρηση με προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα. Εσείς, σαν μέλη από όσοι γεωργοί του Λεωνίδα, απέναντι σε πολύ άγνωστους βάρβαρους. Τη μάχη την είπε ότι κερδίσατε. Αναμετρηθήκατε από την αφαντασία και κατακτήσατε τη γλώσσα. Τον πόλεμο τον χάσατε. Γιατί η δική σας αυταπάτηση και αποσίωση στα ελληνικά και όλη, η πίστη στα ελληνικά, η ανδροσύνη και η ελευθερία είναι προνόμιο λίγο και εκλεκτό, συνεχιστών του μεγαλείου των αθανάτων μυρών της φυλής μας. Οι λειψάσπιδες ας μείνουν κρυμμένοι, όπως και τότε το μαύρο καλοκαίρι του 1974, κι ας συμβαστούν με τη μιζέρια της θνητής του ζωής, ας κουβαλούν με όλια τις ενοχές τους. Εσύ, Νίκο, ακολούθησε τη δική σου ερωτική πορεία, μια απλή και σύντομη διαδρομή, μια συνειδητή, έμπνευση θυσία. Ακολουθώντας την αθανασία, κατέληξε στη μεριά του παραδείσου, όπου βρίσκονται οι ψυχές των μυρών μας. Για χάρη του έθνου μας, ένας σύγχρονος ήρωας ανάμεσα στους προσεσμένους. Νίκο, σήμερα βιώνουμε την απώλειά σου, καταργώντας την παρουσία σου. Συνασκουπίζουμε τα μακριά μας και νιώθουμε μόνο την υπερηφάνεια και την προσφορά σου. Σήμερα παίρνουμε σαν σε σκητάλη την θυσία σου, παρακαλυθεί για τους νεότερους. Σήμερα ο θυμός και η ειρωνή δίνουν τη θέση τους στην τιμή και τον σεβασμό. Σήμερα καταργεί στα όρια του θανάτου και αποβά στην αθανασία. Σήμερα εμείς οι θνητοί σε υποδεχόμαστε. Υποδεχόμαστε τον ήρωα, τον αθάνατο. Μην το κριτικέ, καλώς όρισες.